Κύριε Διοικητά, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται η λειτουργία, ουσιαστικά η ολοκλήρωση των εργασιών στη Νέα Πτέρυγα και σε αυτή τη Νέα Πτέρυγα θα λειτουργήσει αναβαθμισμένα η ογκολογική μονάδα που μετατρέπεται σε τμήμα. Και παράλληλα στο νοσοκομείο έχουμε και τη μετατροπή από μονάδα σε τμήμα του τεχνητού νεφρού. Ναι. Τι σημαίνουν αυτά τα δύο πράγματα, ρωτάτε ουσιαστικά? Ναι, έχουμε αναβάθμιση. Κοιτάξτε, ουσιαστικά, το γεγονός ότι το τμήμα χημειοθεραπείων γίνεται ογκολογικό τμήμα σε πιθανή τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου σημαίνει ότι οι δύο θέσεις μονίμων γιατρών που έχουμε αυτή τη στιγμή πιθανότητα θα γίνουν περισσότερες. Τέσσερις. Για να μπορεί το τμήμα να λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εφημεριακά, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό είναι εξαιρετικά θετικό, διότι ένα τμήμα έχει τον διευθυντή του, έχει το δικό του προσωπικό, έχει τέλος πάντων τις στρατιώτες που έχει ένα τμήμα, είναι ανεξάρτητο διοικητικά δηλαδή και δεν εντάσσεται σε άλλα τμήματα ή δεν εξαρτάται από άλλα τμήματα όπως αυτή τη στιγμή το τμήμα χημειοθεραπείων που έχουμε. Το ίδιο ισχύει και για την μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία επίσης μετασχηματίστηκε σε τμήμα και επιπλέον στο πλαίσιο της ίδιας του ιδίου τμήματος θα λειτουργεί μονάδα περιτονιακής κάθαρσης, που είναι δηλαδή μια ιδιαίτερη, αν πάση τόση, υπηρεσία που παρέχεται από τις αναβαθμισμένες πια μονάδες τεχνητού νεφρού. Στο επίπεδο της στελέχωσης των τμήματων αυτών πια? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα χημειοθεραπείων έχει 3 γιατρούς, το ξέρετε, και στον οργανισμό προβλέπονται 3 θέσεις. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να προχωρήσουμε στην αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου, αλλά είναι βέβαιο ότι στην περίπτωση που αυτό το σχέδιο δηλαδή ολοκληρωθεί, τότε θα ζητήσουμε και για την μονάδα τεχνητού νεφρού, αλλά και για το τμήμα χημειοθεραπείων, να αλλάξει ο οργανισμός έτσι ώστε να λειτουργούν 4 γιατροί, μόνιμοι γιατροί και στα 2 τμήματα.